Πρέπει να με αισθησιονάριο. Αυτό το καμήλο. Γι' αυτό το κράτησε σήμερα εδώ. Πού ήταν το περιστατήριο. Ο γιος του αρχηγός Ελβίκου. Πρέπει να το μάθουμε το καμήλο. Τζούλια μου θα σε σκοτώσει. Και από τον καμήλο και ο κρυπεκόνε. Και τι να κάνω όμως. Σκέψου τη δική μου θέση. Να ήταν τουλάχιστον εδώ η μητέρα σου. Ίσως βοηθούσε την κατάσταση. Θα έρθει τις μέρες. Θα έρθει. Ναι, σήμερα προγράμματος. Και λέει πως θα έρθει εδώ. Ναι, άλλωστε την έχω επιθυμήσει. Έχω και 5 χρόνια να τη δω. Όμως τώρα με τις εκλογές δεν νομίζω πως θα βοηθήσει. Τι σχέση έχουν οι εκλογές? Έχουν και παραέχουν. Από τότε που πήγε στο Μιλάνο, έχει γίνει κομμουνίστρια. Ποιος, η κυρασπασία? Έλα, Χριστέ μου. Ναι, και ξέρεις πως έτσι και αρχίσει τα κομμουνιστικά της, θα γίνει έξαλλος ο θείος μου. Πού να το πω κι εγώ αυτό τώρα. Να τα πω στον άλλοτε. Μη μου λες τέτοια, να της πεις πως εδώ δεν πρέπει να μιλάει. Και θα ακούσει, κυρασπασία, ε. Λίνα μου, πρέπει να φύγεις. Πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Καταλαβαίνεις, ε. Θα μιλήσουμε αργότερα. Αλλήμωνα, Τζούλια μου, θα τα πούμε μετά. Κάτι παραπάνω από καλός. Μόνο μην τον αγριέψει με τίποτα πολιτικά.
Πολιτικά, ideas. Αν ήξερες πως όλα αυτά τα έχω βαρεθεί. Πάω, καλή επιτυχία. Ναι, κύριε, πήγε. Ούτε να το ξαναδώ! Ούτε να το ξαναδώ, σαν πες! Θα πούμε σε όλες τις γυναίκες που εκπροσωπούμε να κάνουν αποχή. Από τις εκλογές.
Δεν ως φυλάξει, αποχή ερωτική. Α. Δεν θα πλησιάσουν τους άντρες τους αν δεν τους βάλουν να υποσχεθούν πρώτα πως θα μας ψηφίσουν. Κατάλαβα. Ή ψηφίζει άντρα Μπουράτο ή δεν έχει. Ακριβώς. Ποιος θα βαστάξει μέχρι την άλλη κυρία. Κανένας. Θα τρελαθούνε, θα ξαναψηφίσουνε σε ένα δήμαρχο. Τέτοιο κουμάσι που είσαι. Α, σας παρακαλώ, δεν σημώτατε, δεν είμαι καθόλου κουμάσι. Καλή, είμαστε. Είμαι ένας έγκριτος πολίτης. Νομιμόφρον, εθνικόφρον και... Και σου σώνα. Τι θέλω να πείτε με αυτό. Αυτή την κίνηση που κάνετε, θέλω να πείτε πως είμαι κλέφτης. Αυτό. Ναι, αυτό. Εσύ τι νομίζεις, ότι είσαι πλανήτης. Δηλαδή προνοείτε πως είμαι κλέφτης. Έχεις και ένα σωρό άλλες αρετές. Αλλά το πόντε σου είναι η βούτα. Δεν σημώτατε. 4 χρόνια είσαι ο δήμαρχος. Και κόντεψε να βάσει το καταπέτασμα. Εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταφέρεις και βγαίνεις πάντοτε εσύ δήμαρχος. Έχουμε τόσους τίμιους και τίμιους ανθρώπους στην παράταξή μας και τους κάνουμε όλους άγριοι για τον κύριο Φλουράτο. Να μην μας στεναχωρηθεί ο κύριος Φλουράτος. Να μην μας τιμώσει ο κύριος Φλουράτος. Να μην χάσει Βενετία βελόνι. Μα άλλα λόγια, αν είστε να με ενισχύσετε, έτσι. Να ενισχύσει η Εκκλησία εσένα και την πέρα στην Εκκλησία. Καλά το είχα καταλάβει. Προβοκάτορε. Συνωμοσία, Ευρώτης, βγάλε το καφέλο σου. Σε πρεσβυτέρο με. Καπιταλίστες. Θα το βουτήξω. Κράτα μη γεράσει. Τέκνο μου, σε σένα μιλά. Βγάλε το καφέλο σου. Για αυτή την κοκάλα με το σφυροδρέπανο. Έχουμε και Ιησού Χριστό. Νομίζεις του αρέσει να βλέπει σφυροδρέπανα. Άντε, του αρέσει να κοιτάει αλλού. Τι πες. Αλλά του αρέσει. Γιατί αν θες να ξέρεις το καμίνο, ο Χριστός ήταν ο πρώτος και ο καλύτερος κομμουνιστής. Τώρα μόνα καλούμα. Να ρε, να, που θα πει στον Χριστό κομμουνιστή, κάθαρμα! Αυτό θα μου το πληρώσει! Το πληρώνω του στιγμή αν θέλει! Αφήστε τον έτσι! Μα να μου λένε τον Χριστό! Είναι γνωστό το θράσος των κομμουνιστών. Θράσος, Σε τσίποτι! Σα φέρνει παθοφόρο να συνωμοτείτε να δω στο λαό του μουστά και τα ρέστα από πάνω! Έννοια σα όμω! Και οι λαϊκέ δυνάμει αγρινούν και θα τσακίσουν πλέρια την παπαδοστικό τσιπλικά τη συνωμοσία! Με εμά εκεί κινητοποίηση και αγκητάτσια! Να κοιτάξτε να κόψω το λαιμό σα! Το Χριστό να μην πιάνει στο στόμα σα! Αγκητάτσια. Τι πράγμα είναι αυτό το αγκητάτσια. Δεν ξέρω. Καμιά ξαδερφίτσα του Τσουεν Λάγκε. Παπά! Προβλέπω άσχημα πλαισίματα. Είχες πει ότι δεν θα ανακαθίσεις εκλογές. Το είπα και το κάνω. Δεν ανακατεύω. Ανακατεύεσαι. Και πας ενάντια στο λόγο προχωρεί ακάθεκτα. Μαρξιστικά! Λενινιστικά προς την εξουσία. Μέσα στην καπιταλιστική στρουκτούρα. Και σύμφωνα με την ιστορική αντίληψη του ματεραλιστικού προτζές. Σκορκίζομαι πως δεν ανακατεύουμε. Και Κινέζικα δεν γνωρίζω. Κινέζικα, Ώστε η γλώσσα του λαού σα φαίνεται Κινέζικα. Ξενόδουλη. Α, πάλι θα το βουτήσω. Τι είπε. Τον Καμίλο. Μα δεν μπορεί λοιπόν να κάνει λίγη υπομονή. Τι παπάσισε τότε. Έχει δίκιο. Τέκνο μου, μίλα μια φορά σαν άνθρωπο. Πε μα καθαρά και λογικά τι θέλει. Γιατί μα φορτώνει τα καλά καθούμενα. Αγωνίζομαι τον λαό και αν αυτό εκεί το μούτρο. Άμα θέλω αυτό. Ο κύριο έκανε υπομονή πάνω στα όρια του μαρτυρίου. Μα δεν τον ακούσατε τι είπε. Δεν θα αντέξουμε εμεί τον κύριο Πεπόνε. Άστο να ξεχυλήσει το ποτήρι τούτο, το ξαναμαυρίζω όπως το ψήφι. Σ' ακούμε. Ο πάει σε ένας ρασοφόρος αντιδραστικός. Γι' αυτό και θα πάω στον παράδεισο. Άρα τη σοβαρή ανεκτίμηση, τρέπομαι τώρα που στον Να κάνεις αυτό και εκεί στην Ολομέλεια. Έχω αισθήματα εγώ. Δεν μπορούσα να ξεχάσω ότι πολεμήσαμε μαζί στην κατοχή του Γερμανού. Κάποτε μάλιστα που τραυματίστηκα, με κουβάλει στην πλάση σου 3 ώρες δρόμο. Το θυμάσαι, μου είσαι σωστό τη ζωή. Στα 9 το άνθρωπο κάνει και πολλές τρέλες. Τον Καμίλο. Σήμερα όμως είσαι μαύρη αντίδραση! Τέκνο, ποιος είναι κατημένα! Σήμερα είσαι εκτός του λαού! Α, αρχίζει το ποτήρι να ξεκινήσει! Είναι εσένα με κάτι κάρτου στην κάουτα σαν και δάφτων! Τι είπες ρε ελεύθερο κάθαρμα! Κάθαρμα! Ο κύριος Φλουράτος, γκάγκστερ και του Σικάγκο μάλιστα! Φτός μου! Φτός μου! Ο κύριος Φλουράτος είναι ένας νομοταγής πολίτης βρε ανάρχικε! Νομοταγής! Κόσμημα του Δήμου μας! Κόσμη! Καμάρι του λαού, χαρακτήρα δαμάτινος. Αδαμάτινος. Άνθρωπος ανώτερος κλιμάτων. Τον Καμίλιο. Εκεί είναι τώρα, σε χρυσό ζουμί να το βουτήξουμε. Κάτασπρος αγγί, σαν αγγελούδι. Διότι άγγελος είναι για αυτός, μόνο τα φτερά του. Τι είναι τώρα αυτά που λες, δεν τρέπεσαι. Άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσεις σε μπλακώσει. Άκου κάστε, μαχάρι να χαμαλούν 10! Να τους έχετε, τους έχετε! Ένα τσαμολίστος στη δημαρχία! Να δεις πως θα πάει μπροστά ο τόπος! Κατάλαβα, οι μάσκες έπεσαν, είσαι τάξη μίτσι κότσι με το φασισμό! Εγώ είμαι με το Ιησού Χριστό! Τυπάτε τον άπη σώματα, αλλά στο λέω το ξέρεις! Οι λαϊκές δυνάμεις θα σας απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο! Τον ίδιο και χειρότερο! Εργατιά και αγροτιά, ενωμένες αδερφικά! Θα τσακίσουν την υπεραλυσία σας αγκητάτσια για τις αντιδραστικές, σκοταδιστικές, ρεβισιονιστικές σας πράξεις! Άσπρη, πέτρα, ξέξας! Σε ένα μπροστά θα πάρεις την απάντηση μετά σε εκλογές, τότε που θα αποβγεί δήμαρχος και θα κάνω έλεγχος αγκίας δημαρχίας. Τίποτα άλλο δεν σου λέω! Πολεμοκάτι!
Το θράσος σου δεν έχει όρια. Ούτε και το δικό σου. Ούτε και το δικό σου, τον Καμήλο. Ένα τώρα δεν έχει αρκό, αλλά στριμώχτηκα. Αλλά θέλει να βγει δήμαρχος, μωρέ. Δεσιμότατε. Θέλω να βγουν δήμαρχοι παντού κομμουνιστές. Να μας πάρουν ύστερα οι βουλευτικές για να πήξει όλη τα αλλιώς χειροδρέμανο για να βάλετε μυαλό. Όλοι σας, 2000 χρόνια μας τα λέει χάρη του που ήρθε και σταυρώθηκε για μας τα παλιωτόμαρα. Τον Καμήλο. Παλιωτόμαρα μας, Χριστέ μου. Άκου και εμένα που σου λέω. Βρε γραμματή σου, βρε υπουργοί και φαρισαίοι. Βρε στρατηγοί. Πού διαφεντεύεται τον κόσμο αυτό. Μην ληστεύετε τα φτωχαδάκια, τέκνα μου! Μην τα πετσοκόβετε στους πολέμους! Αφήστε τα να φάνε μια μπουκιά ψωμί! Τίποτα εσείς! Δώσ' τους φόρους! Δώσ' τους μπαμ και μπουμ! Δώσ' τους πίνα και ξυπολισιά! Α, έτσι είσαστε, σας λέω λόγος! Σας κανονίζω εγώ τώρα! Μαρξιστικά και ελληνιστικά! Κάντε μπουζουαζία! Κάντε τον παπαλαριό! Και να σας άκουγε ο σεβασμιότατος! Ποιος αυτός ο... Πρόσεχε τον Καμήλο, είναι πίσω σου! Αυτός ο άγιος άνθρωπος! Να είχα μόνος 10! Σε ευχαριστώ πολύ τον Καμήλο! Ού, σε ευχαριστώ! Τι σας θα την είχα! Μέσουσες! Το τι θα ακούσε να δεν λέγεται, θα σου ανάψει μια λαμπάδα τώρα! Τον Καμήλο, είμαι εξωφρενών με αυτά που άκουσα! Σκέψου πως άσου με γίνα που δεν άκουσες! Με τα πιάματα κάθε μπουρζουαζία! Και όλα τα άλλα! Α, δεν είναι τίποτα! Έλεγα στον κύριο από εδώ πώς καταφέρνει η πολιτική και στρέφουν τον κόσμο στον κομμουνισμό! Ναι, ναι, αυτά λέγαμε. Ομολογώ ότι φοβήθηκα, Λυράκη. Φοβήθηκα για την υγεία σου, δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη σας. Μα παρέλειψα να στο παρουσιάσω. Είναι υποψήφιος δήμαρχος μας, του Χριστιανού Δημοκρατικού. Ο κύριος Φλουράτος. Πώς είστε, Λεκρονή? Την ευλογία σας, εμένα. Άλλος άνθρωπος. Να είχαμε άλλους 10. Φλουράτος. Μα νομίζω ότι σας γνωρίζω. Ναι, από τις εκλογές. Ναι, ήταν δήμαρχος μας για μια τετραετία. Πέδρας. Φλουράτος, βέβαια. Εσείς δεν είχατε το σχέδιο για την ίδρυση ενός χριστιανικού εκπαιδευτηρίου, τέτοιο. Ορφανοτροφείο. Σκίζεται τα ορφανά. Είχατε υποβάλει μια σχετική αίτηση στην Αρχιεπισκοπή και μας ζητούσατε, αν καλώς ευθυμούμε, να ενισχύσουμε το χριστιανικό σας έργο με 50 εκατομμύρια. Με 80. Με 80. Πόσο! Δυστυχώς, τέκνον μου, η Αρχιεπισκοπή και η έρχεται ημέρα σχαλεπά. Ναι, τα μας άμεσα αυτά. Σε ευχηθούμε εις τον ύψο να βελτιωθούν τα οικονομικά μας. Χάρηκα ιδιαίτερα που κατέρχεστε και πάλι στο Σύμβουλο. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν θα μπορούσε να βρει καταλληλότερο ενωτικό στο πολιτικό. Είναι έτσι τον Καμήλο. Ναι, ναι, με το φανάρι ράψανε που λέμε. Θα πρέπει να επιφανθεί στον κύριο να διαβεύσετε. Σα ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε. Είμαι βεβαίω υπερήφανο για τα καλά σα λόγια. Δυστυχώ όμω οι δήμαρχοι δεν βγαίνουν μονάχα με προσευχέ. Χρειαζόμαστε και μια ουσιαστική μου τόση πίνη ενίσχυση. Φυσικά η Εκκλησία θα σα ενισχύσει δια παντό τρόπου. Δεν φαντάζομαι αν θα βρεθεί παπά που θα αρνηθεί να σε υποστηρίξει. Μπρά! Τον κύριο Φουράτο, αλλήμον τον! Έτσι, να χαμηλώσετε. Γιατί υπάρχει παπά που θα αρνηθεί να σε υποστηρίξει. Πού να βρεθεί ο παπά. Να μείνω ήσυχο δηλαδή. Φυσικά. Θυμίσου εσύ και τύχη που δουλεύει. Εντάξει. Επιτρέψτε μου τώρα να αποσυρθώ. Ελπίζω να σα ευχαριστώ δήμα που δουλεύει. Α, και δεν μου είπατε. Με όλο το, θάρρο. Αν βρεθεί κάποιος παπάς να αρνηθεί να με υποστηρίξει. Πάλι τα ίδια, κύριε Φουράτε! Για τρελούς Έλληνες παπάδες! Μπα! Σας είπα, τέκνο μου, δεν φαντάζομαι ότι θα βρεθεί παπάς που θα αρνηθεί να σε υποστηρίξει. Αν λέω, αν! Πάλι σαν κακιά! Τότε τι να σας πω, τέκνο μου, μην ξεχνάτε πως οι παπάδες είναι άνθρωποι ελεύθεροι. Πολύ σωστά. Έχουν και εκείνη τη συνείδησή τους. Πάρα πολύ σωστά. Τις ιδέες τους, τις αδυναμίες των ενδεχομένων. Μπράβο! Πάντως, αν παρουσιάσει τέτοια περίπτωση. Κάντε μου ένα τηλεγραφηματάκι, τάδε παπάς αρνείται να μου λέτε τίποτα άλλο. Τώρα μάλιστα, συνεννοηθήκαμε. Τάδε παπάς αρνείται, είπατε, ε? Ναι, θα προσπαθήσουμε να τον υιοθετήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα σέβη μου. Τάδε παπάς αρνείται, είπατε, ε? Μάλιστα. Προσκυνώ. Αρνήθηκες να τον υποστηρίξεις, τον Καμήλο. Σεβασμιότατε, μεταξύ μας τώρα! Είναι ένα παλαιτόμαρο που... Γυρίνατε να μην κρυθείτε! Γελάς. Μου φαίνεται πολύ αστείο όταν ακούω τα λόγια μου από το σεβασμιότατο. Εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου αστείο. Τους τυχήσεις πολύ λες να με στείλεις σε κανένα κατσικοχώρι. Τι μουρμουρίζεις, τον Καμήλο. Κάτι έλεγα με τον κύριο. Με ποιον? Με τον κύριο ημών Ιησού Χριστό είχα μια προηγούμενη συζήτηση. Με τον κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μάλιστα. Το είπε σε κανένα γιατρό. Γιατί να το πω σε γιατρό. Σε παπά. Σε παπά, μάλιστα. Στον πνευματικό μου. Τον παπά Βικέλιο που αποδίμησε σκύλων του πλάνου. Το ξέρατε. Πώς? Ήταν λίγο παράξενος, αλλά πολύ σοφό ανθρωπάκι. Τι σου είπε? Τώρα θα σου πω ακριβώς τι μου είπε. Να πει. Δω Καμήλο μου. Θα μπορούσε να είναι ο κύριος αυτός που σου μιλάει. Γιατί αν παρουσιαστεί ποτέ ο κύριος εκκληρικό, δεν θα πάει ούτε σε πάπα, ούτε σε καρδινάλ. Γιατί αυτοί είναι φαρισαίοι και υποκριτές. Συνέχισε. Ο κύριος θα πάει σε έναν παπά, φτωχό και αφό μέχρι την πλακία. Σαν και σε. Μάλιστα! Ωστόσο μου λέει,
μην το παίρνεις πολύ απάνω σου. Γιατί δεν είναι η συνείδησή σου. Του λέω εγώ, πω καλά, πώς γίνεται να ακούω τη φωνή της. Ακούς, μου λέει, τη φωνή της, γιατί είσαι χριστιανός καλός. Αν είσαι κανένας, κάτι να λέω. Καλά, καλά, κατάλαβα. Και δεν μου λες κάτι άλλο. Τι λέτε πάνω κάτω με τον Κύριο. Διάφορα πράγματα. Ό,τι μας έρθει. Δηλαδή, να, μιλάμε για το καλό ή το κακό, για τη μοίρα του ανθρώπου, για τον άλλο κόσμο. Αλλά αυτά είναι τα σοβαρά μας. Λέμε όμως τις ακραμαρίτσες μας κιόλας. Για να περνάει η ώρα. Ύστερα, πιάνουν τα επικοπαιδικά. Διάσπαση του ατόμου, υπτάμενη δίσκη, πύραυλη, τεχνική δορυφόρη. Το ρωτάω πολλές φορές αν υπάρχει ζωή στον Άρη. Αν υπάρχουν και τι καθολικοί παπάδες. Αλλά δεν μου απαντάει. Και ξέρετε πόσο με νευριάζει όταν μου κάνει τον κουφό. Μα προχθές δεν κρατήθηκα. Τι του είπες. Κύριε, του λέω. Ή θα μου ξεκαθαρίσεις ή λαμπάδα από μένα δεν ξαναβλέπεις. Ώστε τον φοβερίζεις κιόλας. Έχω το θάρρος, βλέπετε. Είναι πάνω από 3 χρόνια που μιλάμε. Που κουβεντιάζουμε, θέλω να πω. Και εκείνος με μαλώνει κάπου κάπου. Αλλά δεν χωράει καμία παρεξήγηση μεταξύ μας. Γιατί είμαστε ένα αδέρφια. Έχω τη γνώμη μου, τον Καμίλο, ότι δεν θα ήταν άσχημο να σου βολευόσουν κανένα καιρό. Βέβαια, αυτό είναι προσωπικό σου ζήτημα. Άκουσε με τώρα γιατί είμαι βιαστικός. Ήρθα εδώ μόνο για τις εκλογές. Για τις εκλογές! Τι διακόπτης. Άλλοτε η Εκκλησία μας ήταν παντοδύναμη και συνεπώς περιφρονούσε τα εμπόσμια. Σήμερα όμως είμαστε στο έλεος της πολιτείας. Τα εμπόσμια επέταξαν τα υπερπόσμια. Το πρόσχερον υποδούλωσε το αιώνα. Μπράβο, αυτό ακριβώς ήθελα και στον κύκλο. Πώς αφήνει το πράγμα. Τι διακόπτη. Αν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη του λοιπόν, σε λίγο καιρό η Εκκλησία μας δεν θα έχει πια καμία δύναμη. Και όποιος δεν έχει δύναμη, γίνεται γρήγορα φτωχός. Πάμε στο πράγμα. Βέβαια, βέβαια, το βλέπω και εγώ στα φτωχαδάκια που έρχονται εδώ πέρα. Φτώχεια και αντιμονία πάνε πάντα παρέα. Δεν διακόπτω. Πρέπει λοιπόν να προωθούμε προς την εξουσία ανθρώπους δικούς μας. Δηλαδή πολιτικούς ευσεβείς, με κάθε μέσο, με κάθε θυσία και χωρίς κανένα δισταγμό. Καταλαβαίνει τον Καμίλο. Πώς δεν καταλαβαίνω. Με κάθε μέσο, με κάθε θυσία, χωρίς κανένα δισταγμό. Μπράβο. Ο Άγιος Πατέρας θέλει να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Αφού το θέλει ο Άγιος Πατέρας, προξασμένο το όνομά του, θα τη σχετίσουμε. Δεν θα ακούσει ο Κύριος τον Άγιο Πατέρα, προξασμένο το όνομά του. Μας καλεί λοιπόν να δώσουμε μία μάχη. Να τη δώσουμε σεβασμό, δε. Στάχτη να γίνουμε. Μάλιστα έχω και ένα ωραίο σχέδιο που επιτρέπεται να το πω. Λέγε. Να, το συζήτησα και με τον Κύριο και είναι σίγουρο. Καλά, άσε τον Κύριο. Μάλιστα. Να, σεβασμό. Εμείς είμαστε στρατιώτες του Θεού. Τι τις θέλουμε τις περιουσίες, τα παλάτια, τα γιουλώσικα παγιά, τα αυτοκίνητα. Να πουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Το σχέδιο σου είναι ωραίο, τον Καμίλο, αλλά ο Άγιος Πατέρας έχει ένα άλλο πιο καλό. Και φυσικά θα είναι καλύτερο. Αφού το σχέδιο ο Άγιος Πατέρας, δοξασμένο το όνομά του, τι θα βάλει τη δικιά μου κεφάλα δίπλα στο Άγιο Πατέρα, δοξασμένο το όνομά του. Θα γίνει ένα θαύμα. Ορίστε. Θα γίνει, λέω, ένα θαύμα. Φου. Σε διάφορα μέρη, αλλά και στην πόλη σας. Και στην πόλη μας. Ναι. Πότε. Τώρα σύντομα. Α, επιτέλους. Μπολσεβίκανε πεπώνε βάφτα μαύρα. Και το λέω εγώ στον Κύριο. Κύριε, του λέω, είσαι παντοδύναμος. Και αφήνει τον κομμουνισμό να μας χορεύει στο ταψάκι. Κοπάνε του Χριστούλιου 5-6 τάγματα να του αλλάξουμε την πίστη. Να του αλλάξουμε στην κυριολεξία την πίστη. Αχ, ξαλάβρωσε ψυχούλα μου. Και τι ακριβώς θα έρθει, θα παρουσιαστεί καμιά αναμαντιστριά. Κάτι καλύτερο. Καλύτερο και από αυτό. Σοφέ μας, Άγιε Πατέρα. Αλάνθαστη κολόνα της Αγίας Αποστολικής Εκκλησίας. Τι λοιπόν, και τι θαύμα θα γίνει σε αυτό. Πώς το ξέρει ο καρδινάλιος ότι θα γίνει θαύμα, τον Καμίλο. Ορίστε. Πώς το ξέρει, λέει ο καρδινάλιος, ότι θα γίνει θαύμα. Κοίτα τι σκέφτηκε τώρα για να μην επηρεάσει την χαρά μου, το λέει. Ποιο, δεν ακούστε. Αλλά βέβαια, δεν ακούτε, το έχω προσέξει κι άλλο. 10 άνθρωποι βρισκόμαστε εδώ πέρα, φωνάζει δυνατά και δεν ακούει κανένας. Με ρωτάει τώρα, πώς το ξέρετε από πριν ότι θα κάνει θαύμα. Μα δεν θα το κάνει ο Ιησούς τον Καμίλο. Μπράβο, δεν θα το κάνει χάρη σου. Κάποιος άλλος θα το πει σε βάσμιο εδώ. Λογικά ο Επουράνιος πατήρ σου. Όχι, τον Καμίλο, δεν θα το κάνει ο Θεός τον θαύμα, ούτε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τότε ποιος Άγιος θα το κάνει. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Αν τι έλεγες. Μόνο πόλεο θα το έχεις για πάντα. Και πώς ακριβώς το κάνω εγώ το θαύμα σε βάσμιο. Α, δεν είναι τίποτα. Ψιλοδουλίτσα. Εδώ μέσα είναι κάτι αυγά. Μάλιστα, θέλετε να κάνω πουλάκια. Σε καθένα από αυτά τα αυγά. Τον Καμίλο. Προλεταριάκο. Τον Καμίλο. Σ' όλο το ταξίδι. Ασπασία, πρόσεξε τα μαξιστικά σου. Σ' όλο το ταξίδι. Ασπασία, πρόσεξε τα λεμιστικά σου. Σε ξεράσε. Πρόσεξε τις μπουζουεζίες, ήταν άδεια, θα με κάψεις. Σ' όλο το ταξίδι αυτό σκεφτόμουν. Δεν θα κλάψεις, Ασπασία, μου όταν το δεις. Δεν θα δακρύσουν καθόλου τα μάτια σου. Γιατί τα δάκρυα είναι μικρότερα. Όμως έχεις πίσω στο σεβασμιότατο. Ντροπή! Ω σεβασμιότατο. Η αδερφή μου, η Ασπασία. Γι' αυτό είδα παίξουν μια κουσάρα 6 μέτρα. Τι κάνετε, σεβασμιότατε, καλά. Καλά. Άμα δεν ήσασταν του λαού σας, καλά ποιος θα ήταν. Ο εργαζόμενος λαός. Το χέρι μου, τον Καμίλο. Γέρασες και στα φίδια σας δυστυχισμένα. Καλά έκανα. Τραβά να μας φτιάξει ένα αυτό. Που έχουμε και το σεβασμιότατο. Δεν θα καθίσω εδώ να μιλώ. Αχ,
Να πάτε μια φορά ψητώ από την Ασπασία. Σου είπα είμαι βιαστικός. Τι κάτσε και τον παρακαλάς. Καλέ αγαπών Καμίλο. Πόσο σε βλέπω έτσι στα φιδιασμένο. Πάλι τα ίδια. Μου σκίζει την καρδιά. Τον Καμίλο θα συνεχιστεί πολύ αυτή η ιστορία. Όχι, 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 σεβασμιότητα. Έλα ρε Ασπασία, τα δάκρυα είναι πλαστικά όπως είπαμε. Έπρεπε να τον βλέπατε στα νιάτα του σεβασμιότατε. Ήταν σαν τα κρύα τα νερά. Ένας λεβέντερος, ψηλός και λιγερός, με κάτι πλατάρες και κάτι μπρατσόνες, αααα, καρδιές που δάκει. Κοπάνα της μια ψαριδιά στην γλώσσα, κύριε, θα με υποχρεώσεις. Όμως βλέπεις, πήγε και έγινε παπάς. Ήθελε, λέει, να αγωνιστεί για το καλό. Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν το σωστό δρόμο. Αααα, δεν γραφόταν στο κόμμα το κορόιδο. Είναι στα καλά της ο Καμίλος. Έτσι ισχυρίζεται. Πολύ αμφιβάλλον. Και πότε. Τέλος πάντων, πάρε το τώρα να βγάλω. Μάλιστα. Είναι 7. Πόσες και οι μέρες δημιουργίας, Θα το τοποθετήσεις σε κοντέτσια. Ορίστε. Σε κοντέτσια, λέω, κατά προτίμηση είναι αριστερών. Μάλιστα. Να προσέξεις μόνο και σε πάρει κανείς μυρωδιά. Μη φοβάσαι, ξέρω εγώ από κότες. Θα τοποθετήσω σε κοντέτσια καλογερικά. Δηλαδή δικοσκόκορα. Γιατί ο κόκορας κάνει τη φασάρια. Πρόσεξε τώρα. Μάλιστα. Σε καθένα από αυτά τα αυγά είναι το εκλογικό έμβλημα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Δηλαδή ο τιμίος σταυρός μέσα σε τριγωνικό σχήμα. Μα εγώ δεν βλέπω τίποτα. Είναι γραμμένο με αόρατη μελάνη. Όταν όμως το αυγό εκπαιδεύει λίγο στον ήλιο, τότε θα φανεί αμέσως. Και εμείς θα πούμε ότι έγινε θαύμα. Θα πούμε ότι είναι ευθεία επιταγή να ψηφιστεί ο υποψήφιός μας. Ώστε αυτό ήταν το θαύμα. Ναι. Δοξασμένο το όνομά. Φυσικά θα γίνω σχετικός όρυγος. Θα γραφτούν άρθρα σε εφημερίδες, θα βρεθούν καθηγητές του Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκοί που θα εξηγήσουν το φαινόμενο θρησκευτικό. Όλα αυτά όμως είναι δουλειά δικιά μας. Εσύ. Εγώ μόνο τα κοντέτσια. Ακριβώς. Κομμουνιστικά κοντέτσια. Κατά προτίμηση. Αν έχεις καμιά απορία, τηλεφώνησε μου. Τι απορία είναι αυτό, το πράγμα είναι φως φανάρι. Χαίρομαι που το κατάλαβες γρήγορα. Και προσπάθησε να μην λες πολλά πολλά με το κύριο. Άλλωστε η εκκλησία μας έχει και ζωντανούς εκείνους που ακούγαν φωνές από τον άλλο κόσμο. Σήμερα βέβαια δεν μπορούμε να σε κάψουν ζωντανό, αλλά. Αν μπορείτε, μπορείτε. Πέταξε τα μέσα, Δον Καμίλο. Αστείευεσαι. Είναι ολοκάθαρη απάτη. Ο σκοπός αλλιώς τα μέσα. Δον Καμίλο. Τριάδι, κάνα θαυματάκι. Ο άνθρωπος είναι αδύναμο πλάσμα. Θέλει να βλέπει θαύματα για να καταλαβαίνει τη δύναμή σου. Τη δύναμή μου, ώστε δεν την ξέρει τη δύναμή μου, Δον Καμίλο. Εγώ την ξέρω, αλλά πρέπει να τη μάθουν και οι κομμουνιστές. Πες τους να κοιτάξουν στον ουρανό. Τους το λέω, αλλά βλέπουν μόνο το κακάρι. Πες τους να αφήσουν την φαντασία τους να πλανηθεί στο χάος. Πού στο είπα! Στο χάος της αιωνιότητας, στο άπειρο, στα άστρα που δεν φαίνονται. Μα και αυτά, και αυτά! Στους γαλαξίες, τον Καμίλο! Μα στα σύννεφα, εσύ! Άκου, κύριε, και πάρ' το μια για πάντα από εμάς. Η κακή σου τύχη είναι ότι δεν γράφει για τη μεγάλη σου δύναμη ο Μαρς. Και εφόσον δεν γράφει τίποτα ο Μαρς, εκατομμύρια γαλαξίες είναι για να λαρούνε. Δεν καταλαβαίνουν οι κομμουνιστές! Δεν είναι δυνατός! Βρε, δεν τους καίει την καρφάλι σου, λέω! Η σωτηρία μας είναι τα αυγά! Σου απαγορεύω! Ναι, όμως ο Πάπας μου το επιτρέπει! Εγώ διατάζω, όχι ο Πάπας! Ναι, όμως εγώ παίρνω διαταγή στον Πάπα! Ό,τι θες να πεις τα αυγά, να το πεις μέσα του Πάπα! Δον Καμίλο! Τίποτα! Ιεραρχικός! Ιεραρχικός! Για να μας τον εντάξει! Μια βόλτα.